Λοιπόν, το Ισραήλ φαίνεται να έχει στην κυριολεξία αποδεκατήσει την ηγετική ομάδα της Χεζμπολάχ. Πάμε στην Ιερουσαλήμ και το συνεργάτη μας, τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο. Και πραγματικά, κύριε Χαρίτο, φαίνεται ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι να εξολοθρεύσει κάθε στέλεχος της Χεζμπολάχ. Έτσι φαίνεται και σήμερα από το στρατό ανακοινώθηκε ότι κατά τη χθεσινή επίθεση στη Βηρητό, εκτός από τον Ιμπραήμ Ακίλ, εκτελέστηκαν και άλλα 11 στελέχη που διοικούν την ομάδα κομάντος της Χεζμπολάχ και που συνεδρίαζαν εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί σε υπόγειο ενός κτηρίου. Mm-hmm. Επίσης, τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και το λιβανικό κανάλι MTV. Η Χεζμπολάχ από σήμερα έχει ορίσει νέο αρχηγό και νέο υπαρχηγό της ομάδας κομάντος. Επίσης, το Ισραήλ αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο του χώρο από την Θαντέρα και βορειότερα, δηλαδή από το κεντρικό Ισραήλ και βορειότερα, από σήμερα τις 11 το πρωί έως και αύριο τις 11 το πρωί, ώρα Κύπρου. Όμως, οι πτήσεις ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ θα γίνουν κανονικά. Δεν επηρεάζεται το οτιδήποτε προς τα δω. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.